πραγματοποιήθηκε χτες στα Παλιά Σφαγή η παρουσίαση του βιβλίου του Βαγγέλη Γαλάνη «Ο Καραγκιόζης και η ιστορία του». Την εκδήλωση συντόνισε ο αναπληρωτής καθηγητής Γιάννης Μολιάτης, ενώ για το βιβλίο μίλησαν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δάσκαλος Γιάννης Στέφος, αλλά και ο καρδιολόγος Σωτήρης Σκοπούλης, επίσης και ο συγγραφέας. Και έχει δώσει παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καραγκιοζοπαίχτης δηλαδή. Και έχει διδάξει σε εργαστήρια σχετικά με το θέατρο σκιών και το κουκοθέατρο. Και επίσης είναι μελετητής. Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί στα επιστημονικά περιοδικά και έντυπα στην Ελλάδα και στην Νότια Αφρική. Υποθέτω στα αγγλικά, Βαγγέλη. Ναι, ναι. Υποθέτω στα αγγλικά στην Νότια Αφρική. Και τώρα βρέθηκα να συντονίζω μια εκδήλωση για το βιβλίο που ο Βαγγέλης έγραψε. Η σκιά, σύμφωνα με τον Γιούγκ, είναι εκείνη η κρυμμένη, αποθυμένη, στο μεγαλύτερο μέρος της κατώτερη ένοχη προσωπικότητα, τις οποίες οι έσχατες διακλαδώσεις φτάνουν πίσω στο βασίλειο των ζωικών μας προγόνων και συμπεριλαμβάνουν ολόκληρη την ιστορική όψη του ασυνείδητου. Μέχρι τώρα πίστευαν ότι η ανθρώπινη σκιά ήταν η πηγή του κακού. Τώρα όμως είμαστε βέβαιοι πως ο ασυνείδητος άνθρωπος, δηλαδή η σκιά του, δεν αποτελείται μόνο από ηθικά κατακριτές τάσεις, αλλά διαθέτει επίσης και ένα αριθμό από καλές ιδιότητες, όπως τα φυσιολογικά ένστικτα, οι κατάλληλες αντιδράσεις, οι ρεαλιστικές διαστήσεις, οι δημιουργικές παρορμήσεις. Το φως, από την άλλη, είναι το απαραίτητο στοιχείο για την ύπαρξη της σκιάς. Θέλω λίγο να θυμηθούμε το καβάφι. Ίσως το φως να είναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούργια πράγματα θα δεις. Οι σκιές λοιπόν αποτελούσαν και αποτελούν έναν από τους αρχαίγους φόβους του ανθρώπου. Αποτελούν ένα ατομικό και συλλογικό αρχέτυπο. Για να επικαλεστούμε και πάλι το Γιούγκ, οι σκιές είναι τμήμα του ατόμου, αποχωρισμένο τμήμα της ύπαρξής του. Για τον λόγο αυτό, η σκιά αποτέλεσε και αποτελεί έμπνευση για την τέχνη. Η ζωγραφική, για παράδειγμα, είναι ένα παιχνίδι φωτός και σκιάς, ενώ η λογοτεχνία έχει αναδείξει μερικούς από τους πιο δημοφιλείς σκοτεινούς ήρωες, όπως ο Φάουστ, ο Φραντζεστάιν και ο κύριος Χάιντ. Ωστόσο, αυτό που ο Γιούγκ εξέφρασε με επιστημονικούς όρους, οι λαοί, από τους αρχαιότητους χρόνους, το είχαν μετουσιώσει σε πρακτική για τέχνη μέσα από το θέατρο σκιών. Με το θέατρο σκιών ήρθαν αντιμέτωποι με τη σκιά τους και μπόρεσαν να διαχειριστούν την τυραννία του φωτός που προείπε ο Καβάφης. Το θέατρο σκιών, ενσωματώνοντας ποικίλα, πανάρχια στοιχεία, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η επιβίωση τελετουργιών με φωτιές και η ταύτιση της σκιάς με το μεταθανάτιο άγνωστο, όπως μας πληροφορεί ο συγγραφέας του πρώτου βιβλίου. Πριν διαβάσω αυτό το βιβλίο, οι γνώσεις μου γύρω από το θέατρο σκιών ήταν πολύ ελάχιστες. Πριν διαβάσω το βιβλίο, είχα και εγώ τη λαθασμένη άποψη πως πρόκειται για ένα είδος απλής ψυχαγωγίας, και αυτό με αρχαιολογική καταγωγή. Αυτό ίσως είναι ένα αποτέλεσμα κάποιου κακοσχεδιασμένου εθνικισμού που θα μπορούσε να διεισδύει μάλλον στις μέρες μας και ακόμα και στο χώρο των τεχνών. Ανακάλυψα πως οι απαρχές του θεάτρου σκιών τοποθετούνται στους προχριστιανικούς χρόνους. Λοιπόν, το βιβλίο μου είναι ένα έργο ζωής, το οποίο μου πήρε χρόνια να το γράψω. Συγκεκριμένα, χρειάστηκαν χρόνια να σπαταλήσω για να συγκεντρώσω το υλικό και 2,5 χρόνια για να το γράψω. Το πιο δύσκολο είναι η συγκέντρωση του υλικού, η οποία κράτησε ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Καταπιάνεται με την ιστορία του ελληνικού θεάτρου σκιών σε σχέση με το θέατρο σκιών της Ανατολικής Μεσογείου και το Παγκόσμιο Θέατρο. Δηλαδή, προσπαθεί να ακολουθήσει τη γραμμή από την Ινδία που ξεκίνησε το Παγκόσμιο Θέατρο στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ελλάδα.